Φίλε και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 10 Απριλίου και είμαι ο Πάνο Λούπο στο σχόλιο τη ημέρα. Πριν από λίγο τελείωσε η μπασκετική αναμέτρηση τη ΑΕΚ με τον κολοσσό στη Ρόδο. Η ΑΕΚ γνώρισε μία ακόμα ήττα. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση. Νομίζω ότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι ικανό για να συμμετοδοτήσει κάποιε άμεσε αλλαγέ, αλλά όπω και να έχει, όταν βλέπουμε πλέον μία ομάδα που χάνει από τον Κολοσσό ε, στην πρώτη περίοδο η τάτε με 13-0 και 30-10 από τον Κολοσσό έτσι και όχι από τους Los Angeles Lakers νομίζω ότι αυτό είναι ικανό από μόνο του για να καταλάβουμε ότι με αυτή την ομάδα δεν μπορείς να πας πουθενά και ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές για την επόμενη σεζόν. Φυσικά η ΑΕΚ όπως οφείλει θα προσπαθήσει να βελτιωθεί και να διεκδικήσει τις όποιες λίγες πιθανότητες έχει για το πρωτάθλημα αλλά κακά τα ψέματα μιλάμε για μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει αδειάσει και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από τη στιγμή μάλιστα που έχει ένα αρρώστε ε, μεγάλης ηλικίας ε, προφανώς και πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και πολιτική και να έχουμε πάρα πολλές και ριζικές αλλαγές ένα όλικό lifting για την επόμενη σεζόν ε, στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ έχει αύριο το μεσημέρι παιχνίδι με τον Άρη στο Κλειάνθη Βικελίδης ε, δεν υπάρχουν πολλά να πεις Η ΑΕΚ πορεύεται φέτο με πάρα πολλά προβλήματα ε, και με μια ομάδα κατώτερη των περιστάσεων. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα τώρα. Με την ίδια ε, έτσι θα πορευτεί και αύριο το μεσημέρι στο Κλειάνθη Βικελίδη. ανεξαρτήτως αν πρόκειται για παίκτε πρώτη ή δεύτερη γραμμή στο αποσιολόγιο υπάρχουν 10 ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών ή που προέρχονται από τραυματισμούς αφού έμεινε και ο Τσίγκρινσκι εκτός και επαναλαμβάνω ότι ανεξαρτήτως αν είναι παίκτη πρώτης γραμμή ή δεύτερης το να έχει μια ομάδα 10 απουσίες από τραυματισμούς δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο, δεν φταίει η καντεμιά ή το κακό μας ριζικό πόσο μάλλον όταν δεν είναι μια συγκυρία αυτή που προσωρινή που έχει εκτό τραυματίε, αλλά είναι μια μόνιμη κατάσταση όλη τη χρονιά. Άρα σημαίνει ότι έχει ευθύνη η ΑΕΚ και για αυτή την κατάσταση. Έτσι θα πορευτεί λοιπόν και αύριο το μεσημέρι ε, στο Χαριλάου. Ε, όταν έχει σητηθεί από τον Μπάουκ 0-1 στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, άρα η Θεσσαλονίκη είναι ξεκάθαρα το φαβορή για να περάσει στον τελικό του κυπέλου. Και όταν ρίχνει και μια ματιά στη βαθμολογία, Τη Super League καταλαβαίνεις ότι η ΑΕΚ είναι πιο πολύ από ποτέ με την πλάτη στον τοίχο. Ε, δεν πρέπει να ετηθεί αύριο, πρέπει αν είναι δυνατόν να κερδίσει. Ε, δεν υπάρχει κάποια λογική ε, που να δείχνει ότι μπορεί να το καταφέρει, αλλά πρέπει να το κάνει. Εγώ πάντα θα συνεχίσω ε, να στέκομαι και να πιστεύω ότι μία ομάδα όσο κακή και αν είναι και η φετινή ΑΕΚ είναι η πιο κακή των τελευταίων ετών ε, πάντα μια μεγάλη ομάδα κάποια στιγμή θυμάται ποια είναι και θυμίζει και στους αντιπάλους της ποια είναι και μπορεί να βγάλει τον καλό αυτό και να πετύχει κάτι από εκεί που δεν το περιμένει κανείς αυτό περιμένουμε βέβαια το περιμένουμε εδώ και καιρό από την Άκη και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει ε, έχει μεγάλη σημασία το αυριανό παιχνίδι θα το δούμε και εδώ θα είμαστε ε, να το σχολιάσουμε ε, υπάρχει μέσα σε όλα και το θέμα του προπονητή, το οποίο προφανώς έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Ε, δεν ενστερνίζομαι αυτή την κουβέντα του πώς μπορεί να νιώθει ο Μανόλο, κάθε προπονητής που είναι σε δύσκολη θέση, που έχει άσχημα αποτελέσματα, που ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσει τον πάγκο μιας ομάδας, προφανώς δεν νιώθει ασφαλής, δεν νιώθει άνετα, είναι όμως επαγγελματίας και είναι και ε, στο χέρι του να κάνει κάποια πράγματα για να αλλάξει την εις βάρος του διαμορφωθήσα κατάσταση. Έτσι ούτε ο Παμπλο Γκαρσία νομίζω στον ΠΑΟΚ νιώθει σίγουρο ότι θα είναι του χρόνου προπονητή, ούτε ο Μπόλων στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Ο Μανόλο στην πρώτη του θητεία είχε στεφθεί και είχε φύγει ως κυπελούχος, στη δεύτερη του θητεία στην ΑΕΚ είχε φύγει ως Πρωταθλητή και απόλυτα πετυχημένο. Στην τρίτη του θητεία έφυγε με άδεια χέρια, αλλά χωρίς να έχει πολλές και ιδιαίτερες ευθύνες. Ας αλλάξει την κατάσταση και ο ίδιος, πέρα από το να έχει μια έτσι γκρίνια μόνιμη δημόσια και μη, να αλλάξει και η κατάσταση έτσι στο τέλος της σεζόν και αν είναι να φύγει, να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Αυτά, καλή συνέχεια, μακάρι ένα καλό αποτέλεσμα επιτέλους αύριο στη Θεσσαλονίκη.